Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα για παρουσίαση έχω γαλλικά υγρά αναπλήρωσης από την εταιρεία Bord O2. Έχω ξαναπαρουσιάσει στο παρελθόν και άλλα υγρά από την ίδια εταιρεία, αλλά σήμερα θα σας παρουσιάσω ακόμα 5. Αλλά πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση αυτή των υγρών, θέλω να σας πω ότι όλα τα υγρά που θα τμήσω σήμερα είναι με μηδενική νικοτίνη και όλα αυτά που θα σας πω είναι τελείως προσωπική μου υπόθεση με το δικό μου ατμιστικό προφίλ. Οπότε πάμε να σας παρουσιάσω το πρώτο που είναι σε λίγο. Good Creme Anglaise. Ελπίζω να το λέω σωστά. Τι είναι το Good Creme Anglaise? Η πρώτη εντύπωση που σου δίνει όταν το μυρίζεις έχουμε να κάνουμε με μία κρέμα. Όπως είναι αυτή όταν θα πας σε ένα ζαχαροπλαστείο και θα μυρίζει εκεί ο χώρος που φτιάχνουν τα γλυκά. Κάπως έτσι που μυρίζει και αυτό το υγρό. Πολύ ωραία μυρωδιά, δεν είναι πολύ έντονη, είναι κάπως διακριτική, αλλά πολύ ωραία έτσι να το μυρίζεις και να θέλεις να το ατμίσεις. Αλλά καλύτερα είναι να το δοκιμάσω και μάλιστα θα το δοκιμάσω στο The Recoil. Ήδη έχω αρχίσει να το βάζω στο βαμβάκι μου και θα σας πω εδώ τα περισσότερα για αυτό το υγρό, γιατί σίγουρα, παρόλο που σαν πρώτη εντύπωση σας λέει ότι είναι κάτι απλό, στην πραγματικότητα το άτμισα για πρώτη φορά, ένιωσα ότι έχει να σου δώσει αρκετά αυτό το υγρό. Για να δούμε. Λοιπόν, θα το δοκιμάσω στα 0,6, στα 40 βατ. Η πρώτη εντύπωση που σου δίνει είναι ένα νόστιμο υγρό, ένα υγρό που έχει όντως μέσα κρέμα ζαχαροπλαστικής, είναι σαν και αυτή που φτιάχνει ο ζαχαροπλάστης και τη μυρίζεις, τη γεύεσαι με το δάχτυλο, ακριβώς αυτό. Έχει μια πολύ ωραία βανίλια, έχει μια πολύ ωραία έτσι, κρεμώδες υφή και στο στόμα αλλά και στο άτμισμα, δεν έχει καθόλου χτύπημα και αυτό μου αρέσει και βέβαια και ο ατμός που βγάζει είναι πολύ πλούσιος, μου αρέσει αρκετά. Και αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερα είναι αυτή η ιδιαιτερότητα που έχει στο να μην καταλαβαίνεις καθόλου το γάλα, αλλά ούτε και τα αυγά, γιατί συνήθως αυτά δεν μου αρέσουν και τόσο πολύ. Αλλά σε αυτή την περίπτωση εδώ, παρόλο που παίρνεις όλη αυτή την εντύπωση της κρέμας, της ωραίας κρέμας ζαχαροπλαστικής, δεν παίρνεις καθόλου αυτό την αίσθηση της γαλατίλας ή της αυγουλίλας. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ντουμάνι, για να σας δώσω να καταλάβετε πώς είναι αυτή η αίσθηση της γεύσης αυτού του υγρού, είναι όπως έχουμε με τα κορνέ και είναι η γέμιση μέσα, αυτή η κίτρινη, η ωραία, η αφράτη, που γεμίζει το στόμα μέσα, γεμίζει ο ουρανίσκος, έτσι έχει μια επίγευση αυτής της ωραίας γλυκιάς κρέμας, έτσι ακριβώς είναι αυτό το υγρό. Είναι πολύ απλό στην πραγματικότητα, αλλά πολύπλοκο μέσα στους κάλικες, γεμίζει μέσα το στόμα σου, γεμίζει αυτή η γεύση πλούσια και γεμμένη για πολλή ώρα. Είναι πολύ ωραίο υγρό, πολύ γευσάτο και ίσως θα αρέσει σε όλους τους γλυκατζίδες εννοείται, αλλά ίσως με μία δόση, αν το μπλέξετε με ένα καπνικό, είναι θεός, είναι πολύ ωραίο. Παραγωγή ατμού φοβερή, το χτύπημα όπως σας είπα και πριν, είναι λίγο smooth, μάλλον πολύ smooth. Δεν έχει να κάνει με τίποτα χτύπημα δυνατό να το καταλαβαίνεις και θα αρέσει σε πολλούς που δεν ζητάνε ένα τέτοιο χτύπημα που να τους γδέρνει το λαιμό ή να τους δημιουργεί έτσι ένταση. Ένα αμαλακό, soft χτύπημα. Πάμε όμως να παρουσιάσω το επόμενο που είναι σε λίγο. Jellyfish. Το επόμενο υγρό από την εταιρεία Bord O2 έχει ένα πολύ ωραίο γραφικό έξω. Έχει ένα βάζο με γλυκό μέσα, με μαρμελάδα. Κάτι τέτοιο. Πάντως είναι πολύ ωραίο σαν υγρό. Σε προδιαθέτει δηλαδή να το ανοίξεις και να το μυρίσεις, αλλά και να το ατμίσεις. Για να δούμε όμως πώς μυρίζει. Μάλιστα. Το πρώτο που αντιλαμβάνομαι και είναι πιο δυνατό είναι κάτι σαν ζύμη. Μυρίζω μια ζύμη έτσι ψημένη, πολύ ωραία και κάτι σαν φρούτο. Αλλά το φρούτο πάλι και αυτό είναι σαν ψημένο και αυτό. Δηλαδή δεν έχει τίποτα άλλο να μου δώσει εκτός από μια ζύμη και κάτι σαν φρούτο. Μια φρουτένια ζύμη. Κάπως έτσι. Πάμε όμως να το ατμίσω και αυτό θα το ατμίσω πάλι στον The Recoil που όλα σήμερα τα υγρά θα τα ατμίσω σε αυτόν έτσι για αλλαγή και να δούμε τι θα μας δώσει το Jellyfish όταν το ατμίζουμε.
Είναι ωραίος πρώτες εντυπώσεις όταν το μυρίζεις. Για να δούμε όμως και στο άτμισμα τι μας λέει. Για να δούμε. Τι έχουμε εδώ. Έχουμε μία ζύμη, όπως την αντιλαμβάνομαι σαν πρώτη φάση, έτσι ωραία ψημένη, με γέμιση μέσα, με φρούτα, διάφορα φρούτα. Το μόνο που αντιλαμβάνομαι έτσι πιο έντονο, φαντάζομαι, γιατί αυτό μου έρχεται στο μυαλό, είναι τα βατόμουρα και άλλα μούρα, κάπως έτσι. Όλο αυτό όμως έρχεται να είναι τόσο πολύ ωραίο και γλυκό, που παρόλα που είναι γλυκά όλα αυτά τα συστατικά, η ζύμη είναι λίγο πιο αλμυρή και μου σπάει αυτή τη γλυκάδα και μου αρέσει αρκετά, γιατί σταματάει όλο αυτό που έχει στο στόμα μου μέσα και στον ουρανίσκο αυτό το τόσο πολύ γλυκό και δίνει κάτι παραπάνω. Η εταιρεία λέει ότι έχει και φυσικό βούτυρο. Το φυσικό βούτυρο, να σας πω την αλήθεια, δεν το αντιλαμβάνομαι τόσο έντονο, ίσως είναι πολύ πίσω, ίσα ίσα που το έχουν αλείψει, φαντάζομαι, ένα γλυκό με ζύμη, με μούρα ή με οτιδήποτε τέτοιο, φρούτα του δάσους που λένε, αλλά το φυσικό βούτυρο δεν έρχεται έντονο και αυτό μου αρέσει ακόμα περισσότερο, γιατί ο συνδυασμός ζύμης, έτσι λίγο αλμυρής, όχι τόσο πολύ γλυκιάς, με γλυκή μέσα γέμιση από μούρα, βατόμουρα, δεν ξέρω τι άλλο έχει φρούτο μέσα, γιατί πρέπει να έχει ένα πολύ ωραίο μείγμα μέσα, και με το φυσικό βούτυρο, όλος αυτός ο συνδυασμός μου δίνει ένα πολύ ωραίο αίσθημα στο άτμισμα, smooth άτμισμα, γλυκό σε κάποια φάση όταν τραβάω την τζούρα και όταν τη βγάζω μου αφήνει αυτή την ουδέτερη, τελείως ουδέτερη γεύση και αυτό το σβήσιμο που κάνει μου αφήνει την επίγευση για πολλή ώρα αυτό της ζύμης με κάτι σαν να έχω φάει κάτι σαν μαρμελάδα. Παραγωγή ατμού φοβερή, ωραία, πολύ ωραία, γεμάτη, έτσι πλούσια. Το χτύπημά του, να σας πω την αλήθεια, και αυτό δεν είναι τόσο έντονο, είναι και αυτό smooth, ίσως λίγο πιο έντονο από το προηγούμενο, αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν θα δείτε τίποτα έντονο χτύπημα, θα δείτε ένα πολύ ωραίο χτύπημα και ίσως θα αρέσει σε αυτούς που τους αρέσει κάτι τόσο απαλό. Θα το προτείνω και αυτό σε γλυκατζίδες, θα το προτείνω σε φρουτάκιδες, θα το προτείνω σε όλους που θέλουν κάτι έτσι ιδιαίτερο, κάτι που να σπάει όλη αυτή τη μονοτονία με καπνικά, ας πούμε, ή με κάτι άλλο φρουτένιο στο διάστημα της ημέρας. Αυτά. Πάμε να σας παρουσιάσω το επόμενο που είναι. Θα δούμε σε λίγο. Ποιο είναι το επόμενο? Vapor Pops. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν όνομα. Μου άρεσε και το γραφικό. Έχει πολύ ωραίο γραφικό. Έτσι λιγάκι σαν τροπικό μέρος, σαν κάτι από Ασία κλπ. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο σαν γραφικό έξω το μπουκάλι. Για να δούμε όμως τη μυρωδιά τι λέει. Η μυρωδιά του είναι τελείως έτσι απαλή, προσδιόριστη. Δεν έχει να μου δώσει κάτι να μπορέσω να σκεφτώ τι είναι αυτό που θα ατμίσω. Ίσως είναι λίγο μια έτσι γλυκιά μυρωδιά, αλλά δεν έχει κάτι άλλο να μου δώσει. Δεν έχει να μου πει, ας πούμε, ότι είναι αυτό ή αυτό ή εκείνο. Πάμε να το ατμίσω. Γιατί εκεί σίγουρα θα μας δώσει αυτό που θέλει και μας προτρέπει να το ατμίσουμε. Για να δούμε. Είναι σκουρόχρωμο, πολύ υγρό. Αφού είναι λιγάκι μάκ αυτό, αρκετή, ας πούμε, όχι λίγη, αφήνει. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Θα δείτε, θα σας πω. Έχει αγαπημένες γεύσεις μέσα. Έχει μέσα δημητριακά, σίγουρα. Έχει μέσα καραμέλα. Τι άλλο μας έχει? Έχει κακάο.
Δεν έχει σοκολάτα. Αντιλαμβάνομαι ότι σοκολάτα όχι έτσι όπως την ξέρουμε και την τρώμε, έρχεται σαν κουβερτούρα. Μαζί με τα δημητριακά έρχεται αρκετά πικρή, αρκετά έτσι για μένα νόστιμη, γιατί μου αρέσει αυτός ο συνδυασμός. 2 λεπτά όμως. Σκάει πολύ ωραία το κακάο, πολύ ωραία σκάει σε αυτή την περίπτωση. Μπορώ να πω ότι έρχεται και λίγο πρωταγωνιστής σε κάποιες περιπτώσεις της τζούρας, δηλαδή το καταλαβαίνεις μέσα στους γευστικούς σου κάλικες, αλλά έρχεται η καραμέλα και σβήνει όλη αυτή την πικράδα και όλο αυτό το αγκαλιάζει, του δίνει αυτή τη γλυκιά υπόσταση και του αφήνει αυτή την υπόσταση για πολύ ώρα και η επίγευση σε αυτό το υγρό, στο στόμα και γενικά στη γλώσσα παντού για πολλή ώρα αφήνει αυτή τη γλυκάδα που αν κάνετε έτσι στο στόμα σας θα καταλάβετε ότι σαν να έχετε φάει, να σας πω την αλήθεια, έτσι μου ήρθε, μία κραντ σοκολάτα, ναι, που έχει μέσα και καραμέλα. Κάπως έτσι μου ήρθε η εντύπωση όταν το άτμιζα για πολλή ώρα και για αρκετό διάστημα. Παραγωγή ατμού και αυτή τη φορά αρκετή, πολύ πλούσια και δυνατή. Και σε αυτή την περίπτωση το χτύπημα δεν είναι τόσο έντονο, πολύ απαλό και αυτή την περίπτωση. Και έρχεται σαν το πρώτο, δεν έρχεται τόσο έντονο. Και σας είπα ότι υπάρχουν ατμιστές εκεί έξω που τους αρέσει αυτό το απαλό χτύπημα και ίσως το πιο smooth, το πιο ξεκούραστο για όλη την ημέρα. Δεν ξέρω αν θα σας κουράσει, εμένα δεν με κούρασε τόσο πολύ, αλλά όχι για πολλές ώρες. Δηλαδή, το άτμισα για 3-4 ώρες, το σταμάταγα και κάποια στιγμή πάλι το άρχισα. Δεν ήταν για όλη την ημέρα, αλλά για κάποιες λίγες ώρες ήταν πολύ ωραίο. Το προτείνω σε αυτούς που θέλουν κάτι έτσι ιδιαίτερο, ίσως αν τους αρέσουν τα δημητριακά, το κακάο. Δεν είναι έντονο στη φάση της σοκολάτας, είναι πικρό κακάο, σας το είπα. Μαζί με την καραμέλα έρχεται και γίνεται πιο γλυκό, αλλά αντιλαμβάνεσαι αυτό το κακάο, την αντιλαμβάνεσαι αυτή την υφή του κακάο. Δεν ξέρω. Αν σας αρέσουν κάτι τέτοιες γεύσεις, σας το προτείνω. Πάμε όμως στο επόμενο. Και ποιο είναι, θα δούμε. Jet lag like a boss. Σας είχα παρουσιάσει και το jet lag hashtag fail. Τώρα έχουμε να παρουσιάσουμε το like a boss hashtag. Τι είναι αυτό? Σαν υγρό αναπλήρωσης. Ωραίο γραφικό και εδώ. Έχουμε ένα selfie με ένα κινητό, πολύ μοντέρνες ας πούμε σκέψεις, ιδέες τώρα τελευταία στις γαλλικές ας πούμε δημιουργίες υγρών αναπλήρωσης. Για να δούμε πώς μυρίζει. Τίποτα δεν μου δίνει την ένταση ότι κάτι θα ατμίσω, δεν μου δίνει καμία, πολύ απαλή μυρωδιά, πολύ απαλή σαν ένταση, γενικά δεν έχει να μου δώσει τίποτα σαν μυρωδιά. Πολύ παράξενο. Εντάξει, πολλές φορές είναι και καλό αυτό όταν δεν έχει τόσο έντονες τις μυρωδιές, ενώ το ατμίζεις να είναι κάτι άλλο. Για να δούμε, θα δείξει. Θα το ατμίσω και το συγκεκριμένο πάλι στο The Recoil. Για να δούμε. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε φάει ξινόγαλο. Ξινόγαλο. Μου δίνει πολύ την εντύπωση αυτή ότι σαν να ατμίζω ένα ξινόγαλο. Μου δίνει και αυτή την εντύπωση του γιαουρτιού, αλλά όχι τόσο πολύ όσο ένα ξινόγαλο, μάλλον γιαούρτι λίγο έτσι πιο όξινο. Δεν είναι κακό, ίσα αρέσει σε πολλούς, έχει μια πολύ ιδιαίτερη γεύση. Είναι ιδιαίτερο. Δεν μπορώ να πω κάτι τελείως άλλο, ότι δεν το έχετε ξανατμίσει, ίσως το έχετε ξανατμίσει, αλλά για μένα μαζί με τον συνδυασμό φρούτων, γιατί έχει μέσα μύρτιλα, αυτός ο συνδυασμός είναι πολύ επικίνδυνος στο να ή να σου αρέσει πολύ ή να μην σου αρέσει καθόλου. Στην περίπτωση αυτή, για κάποιους ίσως θα τους αρέσει αρκετά, για κάποιους δεν θα το θέλουν και καθόλου, γιατί έχει πολύ ιδιαίτερη γεύση.
Ωραία είναι αυτή η υφή που έχει και στο στόμα και στη γλώσσα, όλο αυτό το υγρό, ας πούμε, όλο αυτό, η ένταση που έχει σαν υγρό αναπλήρωσης. Έχει αυτή την ξινή, την όξινη αυτή αίσθηση κάποιας κρέμας, ίσως γιαουρτιού. Δίνει αρκετά σε αυτή την περίπτωση, απλά δεν είναι στο δικό μου, ας πούμε, στοιχείο τόσο πολύ ξινόγαλο. Δεν ξέρω τι να σας πω. Σε άλλη περίπτωση, όταν το έδωσα σε ένα φίλο μου, επειδή αυτό με προβλημάτισε αρκετά, του άρεσε. Σε κάποιον άλλο δεν του άρεσε. Σε μια κοπελιά αρτιμίστρια που της αρέσουν, ας πούμε, και στην πραγματικότητα τα ξινόγαλα και γενικά όλα αυτά, της άρεσε πάρα πολύ. Ενθουσιάστηκε. Τι να πω, ξέρω εγώ. Ίσως είναι και το μύρτιλο μέσα, που δίνει έτσι λίγο αυτή την ιδιαίτερη πικρή, δεν ξέρω πώς μπορώ να την περιγράψω σαν γεύση, και όλο αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, θα το προτείνω σε όσους αρέσουν κάπως πιο ιδιαίτερα υγρά αναπλήρωσης, που ζητάνε κάτι ιδιαίτερο, ίσως σε κάποιους που τους αρέσουν τα ξινά, τα όξινα. Δεν είναι τόσο όξινο, δεν μπορώ να το περιγράψω σαν όξινο, όξινο σαν, ας πούμε, σπεριδοειδές. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Έχει κάτι, όπως σας είπα, σαν ξινό γάλα. Όχι τόσο πολύ γαλατίλα, αλλά περισσότερο το ξινό του. Αυτή η κρέμα, δηλαδή αυτό το από πάνω που παίρνεις όταν τρως το γιαούρτι. Κάπως έτσι. Θα το προτείνω σε αυτούς που τους αρέσουν κάτι τέτοιο. Και πάμε να παρουσιάσω το επόμενο, που είναι το πονηρό της υπόθεσης. Για να δούμε. Και περνάμε στο τελευταίο υγρό για σήμερα, από τα 5 υγρά της εταιρείας Board O2 που σας παρουσίασα, και μάλλον θα τελειώσω με αυτό. Και ποιο είναι? Βάπα Σούτρα. Σας λέει κάτι? Λοιπόν, δεν λέω άλλα. Πάμε να το μυρίσω. Να σας πω ότι μου ήρθε στη μυρωδιά. Μάλιστα. Λεμόνι. Φρέσκο. Δυνατό. Πλούσιο. Λεμόνι. Όντως. Λεμόνι. Δυνατό άρωμα από λεμόνι. Και ίσως και κάτι άλλο που δεν μπορώ να το διακρίνω. Αλλά νιώθω και κάτι γλυκό έτσι στο πίσω μέρος στη μυρωδιά. Αλλά δεν ξέρω. Πάμε να το ατμίσω για να σας πω και για το τελευταίο υγρό για σήμερα, το Βάπα Σούτρα. Ωραίο όνομα. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Βάπα Σούτρα. Ωραίο υγρό, σαν πρώτη εντύπωση, δροσερό, μάλλον όχι δροσερό, έτσι φρέσκο, από διάφορα σπεροδοειδή, αντιλαμβάνομαι λεμόνι αλλά και κίτρο. Βέβαια το λεμόνι δεν είναι λεμόνι μέσα, ίσως έχει και χυμό, αλλά έχει και αυτή τη φλούδα του λεμονιού και δίνει έτσι μια ωραία όξινη αίσθηση, πολύ ωραία. Αυτό που δεν αντιλήφθηκα σαν μυρωδιά όταν το μύρισα ήταν τα βατόμουρα. Εδώ βρίσκονται τα βατόμουρα, όχι σε ένταση τόσο δυνατή σαν το λεμόνι, ίσως επειδή είναι το κυρίαρχο μέσα σε αυτή τη συνταγή. Έρχεται πολύ πίσω, αλλά δένει απελπιστικά ωραία, πολύ, μάλλον, πολύ ωραία, και δίνει μια άλλη αίσθηση στο συνδυασμό λεμονιού, κίτρου ίσως, και μαζί με κάτι άλλο που ίσως αυτό είναι μια καραμέλα, αλλά η καραμέλα αυτή δεν είναι καραμέλα όπως έχουμε συνηθίσει, ίσως έρχεται ίσως κάπως διαφορετικά, ίσως πιο έτσι, όχι ας πούμε γάλακτος καραμέλα, έρχεται πιο απλή. Απλά δίνει μια γλυκάδα, δεν έχει να δώσει τίποτα πιο πολύ ένταση σαν καραμέλα, δεν γλυγώνει το υγρό, δηλαδή δεν το κάνει τόσο γλυκό, έρχεται λίγο πιο ουδέτερο, αλλά καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κάτι σαν καραμέλα, σαν κάτι γλυκό, σαν κάτι ζάχαρη μέσα. Ωραίο υγρό, είναι πολύ ωραίο, πολύ εθιστικό, έτσι φρέσκο, ζουμερό, το νιώθεις μέσα στο στόμα, έχει μια πολύ ωραία αίσθηση. Το κυρίαρχο όμως είναι το λεμόνι. Λεμόνι, φλούδα, ζουμί, κίτρο, δεν ξέρω, έχει έτσι μια πολύ πολυπλευρή, μπορώ να πω, πολύπλευρη
θεωρία, αίσθηση μέσα σε αυτό το υγρό. Πολύ μεταμορφώνεται σαν λεμόνι. Παραγωγή ατμού και σε αυτή την περίπτωση και στο τελευταίο υγρό, πολύ ωραία, πολύ πλούσια, θα την ευχαριστηθείτε αρκετά. Το χτύπημά του είναι λίγο περισσότερο από όλα τα άλλα, λόγω λεμονιού, λόγω αυτού του όξινου, δεν ξέρω, αλλά έχει χτύπημα αρκετό που θα αρέσει σε αυτούς βέβαια που τους αρέσουν τα χτυπήματα έτσι λίγο τα πιο έντονα. Θα το προτείνω σε όλους αυτούς που θέλουν κάτι φρουτένιο, κάτι έτσι πιο δροσερό, έτσι κάτι πιο φρέσκο, θα τους αρέσει. Σίγουρα θα αρέσει και σε αυτούς βέβαια που θέλουν λίγο έτσι ένα διάλειμμα, ένα ευχάριστο διάλειμμα διάμεσα από καπνικά, από γλυκά ίσως. Είναι, έχει μια ωραία ευχάριστη αίσθηση, δεν είναι άσχημο, ίσα ίσα, πολύ ωραίο και πολύ νόστιμο. Ωραίο. Λοιπόν, αυτά ήταν και τα 5 υγρά από Board O2 που παρουσιάσαμε και σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε και κάποια ακόμα να παρουσιάσουμε, εντάξει, στο μέλλον θα δείξει. Μου ήρθα στα χέρια από την Vapormania, την ευχαριστώ πολύ για αυτή ας πούμε, την εμπιστοσύνη που μου έδειξε για να μπορέσω να τα παρουσιάσω εγώ σε εσάς. Ελπίζω να έχουμε και άλλα τέτοια υγρά τόσο ωραία και νόστιμα. Σχεδόν τα περισσότερα υγρά σήμερα μου άρεσαν, εντάξει, ένα-δύο ήταν λίγο πιο δεύτερα, αλλά εντάξει, σε μένα ήταν αυτό, ήταν στο δικό μου ατμιστικό προφάιλ, δεν έχει να κάνει βέβαια με εσάς, τη γνώμη μου είπα. Σήμερα τα άτμισα όλα σε μηδενική νικοτίνη. Το έχω ξαναπεί αυτό έτσι άλλωστε. Οπότε, αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά με κάτι καινούριο. Μέχρι τότε, καλά να είστε, καλά ατμίσματα. Γεια σας. Γεια σας. Board O2.